Η κυβέρνηση διαλύει τα δημόσια νοσοκομεία, υποβαθμίζει τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, ξεδοδιάζει τις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενισχύει την εμπορευματική λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Είμαστε εργαζόμενοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και ζητάμε τη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας, των Ηρακλειωτών και των Ηρακλειωτών, για να μείνουν τα μουσεία δημόσιο αγαθό. Τα μουσεία ανήκουν στους Ηρακλειώτες και πιο πολύ το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Η σημερινή μεγάλη συγκέντρωση στο Ηράκλειο παίρνει τη σκυτάλη από τις μεγάλες συγκεντρώσεις των υγειονομικών και των κατοίκων της Κρήτης σε όλο το νησί. Αποδεικνύει ότι η αγανάκτηση και η οργή απέναντι στις χιλιάδες μέρες που οφείλονται στους εργαζόμενους, ρεπό και άδειες, οι μεγάλες λύσεις αναμονής και ταυτόχρονα η προσπάθεια εμπορευματοποίησης είναι το φυτίλι που έχει ξεσηκώσει τον κόσμο. Είναι απαράδεκτο την ίδια ώρα που ξεσηκώνονται οι εργαζόμενοι, τους αντιμετωπίζει η κυβέρνηση σαν τρομοκράτες, στέλνοντας κλούβες και ΜΑΤ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπως έγινε χτες, και με ένα απαράδεκτο υπόμνημα του νοσοκομείου στη διοίκηση του σωματείου, που θεωρεί την απεργία μας, την κινητοποίησή μας, παράνομη και καταχρηστική. Η τρομοκρατία και ο εκφοβισμός δεν θα περάσει, του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Σήμερα κάνουμε στάση εργασίας, όλοι οι εργαζόμενοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, διακηρύττοντας την αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο που μετατρέπει τα 5 μεγαλύτερα μουσεία της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Λέμε όχι στην εμπορευματοποίηση των αρχαιοτήτων, στην εξαγωγή τους σε παραρτήματα μουσείων στο εξωτερικό, στην κομματικοποίηση των διοικητικών συμβουλίων των μουσείων. Παρακολουθούμε ένα ξεπούλημα του πολιτισμού, της υγείας, της παιδείας. Όλες αυτές οι πολιτικές που οδηγούν στο βωμό του κέρδους οι ιδιώτες, όχι μόνο δεν την πληρώνει ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι, την πληρώνει όλη η κοινωνία. Πραγματικά η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τη ζει ο κάθε Έλληνας πολίτης όταν χρειαστεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας στα νοσοκομεία. Τα χειρουργεία κρεμούν εδώ και πάνω από 2,5 χρόνια, οι λίστες αυξάνονται, αλλά ωστόσο δεν γίνεται ούτε μία πρόσληψη στα νοσοκομεία. Το ξεπούλημα που επιχειρείται και η ιδιωτικοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων. Και εκεί εκατομμύρια ευρώ φεύγουν από την Κνωσό, εκατομμύρια ευρώ φεύγουν από το Μουσείο Ηρακλείου και ένα ευρώ δεν μένει για υποδομές στον πολιτισμό στην Κρήτη μας. Πραγματικά όλη αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση ξεπουλήματος από την κυβέρνηση, είναι μια κατάσταση που πρέπει να αντιδράσει όλη η κοινωνία του Ηρακλείου.